ημέρα της δολοφονίας ήσασταν εκεί εσείς, στο σπίτι δουλεύατε? Ναι, από την... εγώ ήμουνα, ναι, μέχρι 12 ώρα, 12 παρά 10 παρά 4, εγώ έκανα τις πέτρες, το επένδυση δηλαδή πέτρα. Είχα 3 χρόνια που δούλευα εκεί, δηλαδή δούλευα 10 μέρες, δούλευα... Έκανα περίφραξη. Είναι πολύ σημαντικό να θυμηθείτε λίγο εκείνη την ημέρα. Μόνο οι δυο τους μένανε στο σπίτι ή ήταν και φιλοξενούσαν κι άλλους? Όχι, ήταν ένα ζευγάρι άλλο, αλλά ήταν πιο νωρίς. Ήταν, δηλαδή, μπορεί να είχε πριν 2 εβδομάδες, 3. Τη Σαμπίν, εσείς την είδατε εκείνη την ημέρα? Ναι, πώς δεν το είδα. Μπορεί... και ο άλλος έμπαινε στη πισίνα, λόγω των τζέστα, έβγαινε. Αλλά αυτή τη μέρα αυτή είχε... Μου ρώτησαν και στην αστυνομία τι ρούχα είχε βάλει. Είχε βάλει και το παλιό ρούχα, ένα πουκάμισο. Και γέρουζε δηλαδή στο κτήμα. Έκανε δουλειές στο κτήμα. Αυτή έκοβηκα τη βάτια κάτω στον άσφαλτο. Κάτω, δηλαδή όταν βγαίνει στην άκρη, στο κάτω στο σπίτι. Ο σύζυγός της εκείνη την ώρα τι έκανε, με τι ασχολιόταν, θυμάστε? Ασκούλωταν με κάτι πρίζες, με κάτι τέτοια, με ηλεκτρικά. Το γαράζ εκεί, ναι, μπαίνει, έβγαινε, εντάξει. Το γαράζ έχει όλα τα εργαλεία. Όλα τα κόβει, τα πιάνει αυτό, τα πιάνει. Πιάνουν τα χέρια του δηλαδή. Πιάνει το χέρι δηλαδή. Ναι, πιάνουν τα χέρια του λέτε, φτιάχνει τα πάντα με τα χέρια του. Πώς την είδατε τη Σαμπίν, ήταν η διάθεσή της, τι λέγατε, θυμάστε? Εντάξει, απλά ήταν λίγο κουρασμένη από τον ζέστα λόγο, είχε βάλει και ένα καπέλο, ήταν πολύ ζέστα, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Θυμάστε να χτυπάει καθόλου το τηλέφωνό της, να μιλάει στο τηλέφωνο καθόλου? Όχι, όχι. Αυτές τις στιγμές, δηλαδή όταν είμαστε μαζί εκεί, όχι. Έφυγα αυτή τη μέρα, ήταν μετά από 2 μέρες, 3, θα πηγαίνα πάλι. Την άλλη μέρα το βράδυ, έμαθα, μου είπαν. Έτσι και έτσι λέει, πέθανε. Εγώ νομίζω πέθανε από την ζήτησα. Πότε μάθατε ότι η γυναίκα πυροβολήθηκε? Εγώ έχω μάθει μετά από, τι να σου πω, μετά από πολλές μέρες. Πήγα στο σπίτι και έκλαιγε αυτός, έκλαιγα και εγώ. Τι σας έλεγε ο Λώτα, τι σας είπε? Αυτός δεν ξέρει τίποτα, δεν λέει τι, αυτός ούτε ξέρει τα ελληνικά, δεν μπορούσαμε ούτε να συνοηθούμε. Έρχονταν η αυτονομία, το ρώτωση, εγώ δούλεψα. Δηλαδή δούλεψα 3-4 μέρες μετά. Πολύ κρίμα. Γιατί ένας άνθρωπος όταν σε ταΐζει, είναι πολύ κρίμα. Και τώρα κλαίω. Ακούτε καθόλου πυροβολισμούς όλα αυτά τα χρόνια που είστε εκεί, έχετε ακούσει? Δεν ακούμε. Ακούτε. Πολλές φορές. Δεν είναι περίεργο, κύριε Ντορίν, που δεν άκουσε κανείς πυροβολισμό? Εσάς τι σας λέει αυτό? Αυτό που να ξέρω εγώ. Το ζευγάρι ήταν σε διάσταση, το γνωρίζατε αυτό? Όχι. Ούτε τσακώθηκαν καμιά φορά όσα ήμουν εγώ εκεί. Και αυτή ήταν πολύ ευγενική και τέτοια, πολύ... Αυτή ένα τίποτα, ένα ψηλό, έκανες ευχαριστώ, ένας ευχαριστώ άλλο. Ο σύζυγος της Σαμπίν, όταν εσείς φεύγετε στις 12 η ώρα που μας λέτε, θυμάστε τι αν ήταν στο σπίτι? Αυτός ήταν στη βεράντα, στο μπαλκόνι. Συνήθιζε να κοιμάται τα μεσημέρια το ζευγάρι? Ναι. Όταν έφευγα εγώ μου έλεγε Σαμπίνα, ο Λώτας πήγε ύπνο. Εκείνη την ημέρα της δολοφονίας η γυναίκα βρέθηκε πεσμένη στην αυλή
με ένα βάζο μαρμελάδα στα χέρια. Ναι. Εκείνο το πρωινό, εσείς θυμάστε τη Σαμπίν να μαγειρεύει, να φτιάχνει μαρμελάδες? Όχι, όχι. Μαρμελάδες μπορεί να έφτιαξε πιο νωρίς. Όταν δηλαδή, λέτε πιο νωρίς, τι ώρα? Πριν δύο εβδομάδες. Πριν δύο εβδομάδες. Γιατί μου έδωσε και εμένα. Ήταν πολύ καλή. Όταν εσείς φύγατε από το σπίτι και αφήσατε τη Σαμπίν, φορούσε καμία ποδιά μαγειρικής, ποδιά κουζίνας, φορούσε κάτι, θυμάστε? Όχι, δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή που ήμουν εγώ εκεί, δεν το...